παρουσίαση του προγράμματος του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε στο προάβλιο του Μεγάλου Χορού της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Το φεστιβάλ αναμένεται να πραγματοποιηθεί φέτος από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου. Φτάσαμε στο 23ο φεστιβάλ. Λέω φτάσαμε μέσα στην οικονομική κρίση, μέσα στις μεγάλες δυσκολίες, μέσα στη φτώχεια που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Και αυτό πράγματι είναι ένα επίτευγμα και βεβαίως είμαι βέβαιος ότι στα χρόνια που θα έρθουν θα ενδυναμώνεται συνεχώς το Φεστιβάλ Χορού, γιατί είναι συνδεδεμένο με την πόλη, με την ιστορία της. Είναι ένα παράθυρο ανοιχτό για την Καλαμάτα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την Κατερίνα την Κασιούμη, η οποία με την επιμονή της, τη γνώση της, έκανε ό,τι καλύτερο φέτος. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να ευχαριστήσω τον συμπατριώτη μας τον Αλέξη τον Χαρίτση, ο οποίος φρόντισε ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές δυσκολίες όσον αφορά στη χρηματοδότηση του φεστιβάλ. Να πω ότι με συγκινείτε όλοι πάρα πολύ με τη στήριξή σας και την αγάπη σας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Υπουργό Πολιτισμού την κυρία Κονιόρδου, στο Δήμαρχο κύριο Παναγιώτη Νίκα και στον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Χαρίτση για την έμπρακτη στήριξή τους για μια ακόμα φορά στο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ φέτος συνεχίζει δυναμικά και σταθερά την πορεία του, παρουσιάζοντας διαφορετικές τάσεις του σύγχρονου χορού, επιβεβαιώνοντας την πίστη του στον πλούτο και τη σημασία της πολυμορφίας. Με θεματικούς άξονες στην Επανάσταση ως ανάγκη επαναπροσδιορισμού ενιών και ταυτοτήτων και τον διάλογο της σύγχρονης χορευτικής γραφής με την παράδοση, συνεχίζει να δημιουργεί γέφυρες πολιτισμού και διαλόγου με το εγχώριο και διεθνές καλλιτεχνικό γίγνεσθε. Η γέννηση του σύγχρονου χορού υπήρξε έτσι κι αλλιώς μια επαναστατική πράξη, φέρνοντας την τέχνη του χορού πιο κοντά στον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Σήμερα όμως τι μπορεί να είναι επαναστατικό? Στην εποχή της εικόνας και της ταχύτητας όπου τείνουν να κυριαρχήσουν η μαζοποίηση και οι συνοπτικές διαδικασίες, ποια είναι η πρόταση που θα συνεισφέρει στη συνέχεια για την εξέλιξη?